Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση για τον νόμο Κατσέλη και εκκρεμεί έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό μπορούν πλέον να υπαχθούν με αίτησή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση του 2018 για τους δικαιούχους του τέους οργανισμού εργατικής κατοικίας. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να πετύχουν διαγραφή του χρέους τους έως 6.000 ευρώ, όπως συνέβη πέρσι για 80.000 δανειολήπτες από τα ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. Το ίδιο ισχύει και για δικαιούχους οι οποίοι δεν ιδιοκατοικούν και δεν κάνουν χρήση της κατοικίας τους, αρκεί να κάνουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο των τραπεζών το σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων, καθώς η έγκρισή του από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται μια όχι και τόσο εύκολη υπόθεση. Πηγές με γνώση των διαδικασιών αναφέρουν στο insider.gr ότι το πράσινο φως δεν αναμένεται πριν το τέλος του έτους, τόσο λόγω των ευρωεκλογών που επιφέρει καθυστερήσεις στην ανάληψη αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά όργανα, όσο και των επιμέρους τεχνικών παραμέτρων του σχεδίου. Για τις 12 Ιουνίου προγραμματίστηκε η υπογραφή της σύμβασης για την μετατροπή της γραμμής σεισμού Λουτρακίου, που θα ανοίξει τον δρόμο για τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Λουτράκι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην περιοχή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς το Λουτράκι θα συνδεθεί ξανά σιδηροδρομικά με την Αθήνα και τον Πειραιά μετά από 12 χρόνια. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 807,58 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,31% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.